Εδώ ήταν το άλσος κάποτε, το περίφημο άλσος του Οικονομίδη. Και δεν μπορείτε εύκολα να φανταστείτε πόσο άνετα ήταν απλωμένα τα τραπέζια και οι καρέκλες, οι πολυθρόνες, καθώς να και έτρωγες κασάτο, παγωτό και γρανίτα, και στη σκηνή περνούσαν μάγοι, χορευτές, κομικοί, διάφορα συγκλονιστικά θεάματα για μας. Αυτή την άνεση προφανώς την ξανασκέφτηκαν οι επιχειρηματίες. Τόσος χώρος σου λέει να πηγαίνει χαμένος, και το έκαναν θέατρο μετά για κάμποσα χρόνια. Αυτό ήταν ήδη πτώση, αν και το επίπεδο του πατώματος είχε ανέβει. Και ύστερα ήρθε η ανάπλαση στο πεδίο του Άρεως, η οποία ήτανε, είχε βέβαια καλές προθέσεις, αλλά ήτανε ισοπεδωτική. Δηλαδή 2-3 πράγματα που υπήρχανε, συντριβάνια με βράχια, μόδα του 30 ήταν αυτή, του 60 έπρεπε να ξεπατωθούν και να γίνουν άλλα. Γιατί, διότι η έλλειψη αυτοεκτίμησης που μας δέρνει φτάνει τουλάχιστον μέχρι το 19ο αιώνα. Αν έχει γίνει κάτι μετά το 1900, δεν το βλέπουμε απλώς. Και αυτό το ωραιότατο αναψυκτήριο προφανώς είναι αόρατο και ως στυλ και ως γιαπή, και παραμένει τόσα χρόνια. Τώρα, έτσι όπως το βλέπετε, 8 χρόνια είναι, 10 έχω πάψει να μετράω. Γενικά από το πάρκο εξορίστηκε κάθε δραστηριότητα αναψυχής. Υπήρχε μια θυμωμένη, μια αγανακτισμένη παρέα τότε στην ανάπλαση, που δημιουργούσε 1000 προβλήματα και φώναζε όχι στην εμπεριβηματοποίηση, και τις πέρασε. Και πια δεν μπορεί κανείς ούτε νερό να αγοράσει στο πεδίο του Άρεως. Εκτός από την περίοδο των εορτών, την περίοδο των εορτών, επιτέλους έρχεται εδώ πέρα η εκδίκηση του εμπορίου. Και γίνεται ένας διάδρομος και περνάνε τρισευτυχισμένα τα παιδάκια και οι γονείς, λιγότερο ευτυχισμένοι ίσως, αλλά το απολαμβάνουν και αυτοί, και επιτέλους ναι, ανοίγει η χαραμάδα στην εμπορευματοποίηση. Τώρα πότε θα ξαναγίνει το πάρκο υγιής, έτσι, ένας χώρος να μπορείς να κάθεσαι και να πίνεις ένα καφέ όποια εποχή και να είναι, χωρίς να έχεις την δικαιολογία τη θρησκευτική, δεν ξέρω, υπομονή.